Το δεύτερο καπίτου Κυμαίακη του 7ου Δημοτικού Σχολείου συνεργάνωσαν κοινή εκδήλωση εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821 με απαγγελία ποιμάτων αμφότερα στην αίθουσα του Πολυτουργικού Κέντρου Κομωτινής. Εξάλλου την προσπάθεια που γίνεται μεταξύ του Κέντρου Μέλλοντας και Ελληνικής, του σχολείου και όλων των φορέων που είναι εδώ για τη σημερινή εκδήλωση, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική και εντελώς διαφορετική, όπως είπε η κυρία Δίνα, μια αυτή η εκδήλωση και έχει να κάνει αυτό που ακριβώς που είπε με τις γενιές. Προσπαθούμε να παντρέψουμε τους παππούδες, τις μαμάδες, τους γονείς, τα παιδιά σε μια διαφορετική εκδήλωση που θα μάθουμε κι εμείς, θα γνωρίσουν και τα παιδιά και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση, για την αποδοχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και μέσα από εμάς, αλλά και μέσα από εσάς, να γνωρίζω ένας τον άλλον. Καλά να περάσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και η εκδήλωση. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, μια διαφορετική εκδήλωση που δεν ασχολείται με τα θέματα υγείας και ψυχαγωγίας, αλλά μια εκδήλωση πολιτισμού για να τιμήσουμε την 25η Μαρτίου 1821. Συζητώντας με τα μέλη μας για τις εκδηλώσεις που κάνουμε, τους έκανα την πρόταση αν θέλουν να κάνουμε μια γιορτή για την 25η Μαρτίου. Τους έδωσα λοιπόν την ιδέα να γράψουν κάποιο ποίημα για την 25η Μαρτίου, αλλά και τις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία. Στη συνέχεια τους είπα ότι είναι καλό να το συνδυάσουμε και με ένα δημοτικό σχολείο. Οπότε πήγαμε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο που είναι και κοντά μας και έτσι μπορούν πολύ εύκολα τα παιδιά να μετακινηθούν και φυσικά η διεύθυνση και οι δασκάλες των παιδιών αποδέχτηκαν την παρόσκλησή μας με πολύ μεγάλη χαρά και έτσι φτάσαμε να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Δεχθήκαμε από το δεύτερο καπί Κομωτινής μία πρόσκληση, μία πολύ συγκινητική πρόσκληση, να γιορτάσουμε από κοινού την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το δεύτερο καπί Κομωτινής που μας τίμησε με την πρόσκλησή του. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ συγκινητική γιορτή. Θα ενωθούν δύο γενιές τόσο διαφορετικές και μακρινές η μία από την άλλη. Πιστεύω πως τα παιδιά θα χαρούν ιδιαίτερα να γιορτάσουν την επέτειο μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ πρωτότυπη και πολύ επικοδομητική εμπειρία για αυτά. Ευαγγελισμός, ελληνισμός. Με μιας ανοίγει ο ουρανός. Τα σύννεφα μεριάζουν. Οι κόσμοι εμείνανε βουβοί. Παράλυτοι κοιτάζουν. Πετάει ένα άστρο, μια φλόγα στράφτη. Ακούνε ψαρμί και μελωδία. Πετάει ένα άστρο, σταματά ενός εις τη Μαρία. Χαίρε της λέει η πάθενε, ευλογημένη, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι μεσέ, χαίρε Μαρία, χαίρε. Επέρασαν χρόνοι πολλοί. Μια μέρα σαν εκείνη αστράφτη πάλι ο ουρανός. Στην έρμη της στην κλίνη λησμονημένη, ολόρφανη, χλωμή και απερπισμένη, μια κόρη πάντα τίχεται, στενάζει αρισκωμένη. Τα σίδρα είναι ατάραχα, σκοτάδι ο γυράτας. Η καταφρόνια, η δυστυχιά, σέρνουν τα κόκαλά της. Τρέμει με μια φυλακή και αδιάπλατη θηρίδα φαίνει και αφήνει και περνά ένα άστρο, μια αχτίδα. Ο Άγιος εστάθηκε, διπλώνει το φτερά. Ξύπνα, τάζου, μη φόβου, χαίρε καθένε, χαίρε. Ο Κύριος μου είναι μεσέ. Ελάς, ανάστα, χαίρε.